Σκέφτηκα να εμπλακώ πέρσι πρώτη φορά λόγω ιδιότητας, οικονομολόγος, επιχείρηση, συνδέεται αυτά τα πράγματα. Οπότε μου άρεσε το project. Σύσταση επιχείρηση από την αρχή, ίδρυση, λειτουργία, ακόμα και θάνατος, διάλυση. Δηλαδή είχαν τα παιδιά να μάθουν όλα τα στάδια μιας επιχείρησης, το οποίο ήταν πολύ καλό. Πέρσι είχαμε ένα τελώς διαφορετικό προϊόν, τα οποία παιδιά συμμετείχαν στην παραγωγή, πουλούσαν το προϊόν, είχαμε όλα τα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα προϊόν τεχνολογίας, εκμετάλλευση ενέργειας, εντελώς διαφορετικό, που είχε διαφορετικά στοιχήματα να κερδιθούν και τα παιδιά τα ίδια τα νομίζω το κατάφεραν και το κέρδισαν. Κύριε Παπαδοπούλου, λίγο αυτό με την σύνδεση σχολείων με την επιχειρηματικότητα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί κάπως. Εσείς, ποια είναι η δικιά σας άποψη γι' αυτό? Πιστεύετε ότι κακώς το έχουμε δαιμονοποιήσει? Πιστεύετε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μια τρόπο την επαφή με την επιχειρηματικότητα, με την δημιουργία και τη διάλυση ενδεχομένως επιχειρήσεων? Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχουμε κάποια. Αυτό που δαιμονοποιούμε συνήθως είναι το να εισχωρήσει μια επιχείρηση μέσα στο σχολείο. Κάτι που δεν έχει συμβεί στο παρόν πρόγραμμα. Mm-hmm. Το παρόν πρόγραμμα είναι εκπαιδευτικό καταρχήν, που σημαίνει ότι αποκομίζουν τα παιδιά ωφέλη μέσα από το ότι αναλαμβάνουν ρόλους, υποδίονται ρόλους, σαν να λειτουργούσαν σε μια πραγματική επιχείρηση. Φτιάχνουν, συλλαμβάνουν μια ιδέα και την υλοποιούν. Είναι ρόλοι περισσότερο οι οποίοι καλούνται να παίξουν και οι οποίοι είναι ένα είδος εκπαίδευσης για την μετέπειτα ζωή τους. Νομίζω αυτό είναι τα ωφέλη, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτό που λέτε δαιμονοποίηση. Ωραία. Νομίζω ότι η δράση των παιδιών δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον. Δηλαδή, τα παιδιά τώρα με αυτό το προϊόν δημιουργούν αξία. Αυτό είναι το ζητούμενο της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. Να δημιουργήσουμε αξία, να αναπτύξουμε την οικονομία μας, να παράγουμε πλούτο σε γενικότερο επίπεδο και αυτό είναι θετικό για τα παιδιά. Εξάλλου, τα βγήκαν από το σχολείο, έτσι, αφού γράστηκαν τον παραμύρι της κοινωνίας, γνώρισαν ανθρώπους, γνώρισαν επιχειρηματίες, είδαν πώς λειτουργούν επιχειρήσεις πραγματικές. Τι σημαίνει να είσαι τμήμα marketing, τι σημαίνει να είσαι τμήμα οικονομικό, τι σημαίνει να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να παράγεις. Βράδυ, όπως είδατε, τα παιδιά κάθονται βράδυ και παρήγαγαν το προϊόν. Κάναμε συναντήσεις βραδινές στο σχολείο. Ήταν εμπειρίες ξεχωριστές για τα παιδιά που νομίζω ότι κερδίσαν πολλά πράγματα από αυτό το πρόγραμμα, ασχέτως με το διαγωνισμό που είναι κάτι το οποίο έρχεται δεύτερο και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και ανοίγουν νέοι δρόμοι πέρα από τον κλασικό δρόμο που έρχομαι στο σχολείο, διαβάζω για να δώσω πανελλήνιες. Έχουμε εναλλακτικές εξόδους για τα παιδιά, διεξόδους, ιδέες για το τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον.